Πολύ σωστά. Έξω άμα βγει και τα λοιπά, ξέρει ότι δεν τον παίρνει. Σε έναν άνθρωπο που είναι άγνωστος, που έχει ελευθερία της προσωπικότητάς του, που είναι αυτόβουλος και μπορεί να πράξει ανάλογα. Μέσα στο σπίτι του όμως θέλει τα πράγματα να τα ελέγχει, γιατί εκεί μπορεί να το κάνει και αυτή είναι η μικρή του κυβέρνηση που μπορεί να παίρνει νόμους, να λαμβάνει νόμους, να παίρνει αποφάσεις και να βγάζει βουλευτικές ασυλίες. Και πούμε, να βγάζει τα αποθυμένα του και να το κάνει με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Ναι. Πες μου εσύ. Εγώ έχω πάρα πολλά μηνύματα τα οποία είναι αρνητικά. Ναι. Καταρχήν στον. Από τη στιγμή που ανέλαβες αυτό το ρόλο και έγινε και επιτυχία, άρα το βλέπει πάρα πολύς κόσμος. Τι εισπράττεις ακριβώς, δηλαδή πώς σε πλησιάζει ο κόσμος, με τι μπράβο που έχεις την τόλμη να παίξει κάτι τέτοιο, ή έναν άνθρωπο σαν κι αυτόν δεν τον έχουμε ξαναδεί, ή φτού σου, ή. Κοίταξε να δεις τώρα, εγώ είμαι 45 χρονών, έτσι. Έχω κάνει διάφορα πράγματα στη ζωή μου και στη μικρή μου καριέρα, τα οποία ο κόσμος με έχει ή αναγνωρίσει ή δεχτεί ή μη αποδεχτεί, αλλά ξέρει τι έχω κάνει. Αν ήμουν 23 χρονών, 25, ξεκίναγα τώρα και έκανα ένα τέτοιο ρόλο, θα είχα φάει και ξύλο, πιστεύω. Επειδή ακριβώς ξέρουν ποιος είσαι, άρα δεν σε ταυτίζουν 100%. Δεν με ταυτίζουν, γιατί έρχονται στο θέατρο και λένε αχ, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μας στεναχωρήσατε πάρα πολύ. Πάντως, ξέρεις, το κάνουν με γλυκύτητα, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν γνωρίζουν, ταυτίζονται με αυτό το πράγμα ή δεν με έχουν δει στο θέατρο ή πουθενά, και στέλνουν μηνύματα σε διάφορα Facebook κτλ. Τα οποία είναι. Το είδα στα social media, είχα καιρό να δω να μιλάνε σε ρόλο. Έτσι, χοντρά. Είναι χοντρά. Θα σας ακίσουμε κλπ. Θα σπάσουμε τα κόκαλα και τέτοια. Ναι, είδα πρώτη φορά τώρα μετά από σε χρόνια σε προσωπικά ρόλο. Για το ρόλο. Αλλά μιλάνε στο Θόδωρα. Άρα έτσι για το πιστεύω. Ρόλο. Γιατί ο κόσμος ταυτίζεται. Δεν θυμάσαι παλιά. Τηλεοπτικά, ναι. Ναι, παλιά σε κάτι ταινίες που έκανε για τον Καλογύρου που ήταν ο καλύτερος άνθρωπος της υγείας, που έκανε κακούς ρόλους και τέτοια. Ταυτίζονται οι άνθρωποι, μην νομίζεις. Και μπορεί να τα στέλνουν και αυτοί που ταυτίζονται πάρα πολύ και είναι οι ίδιοι έτσι. Βλέποντας τον εαυτό τους. Αυτό εκνευριζόμαστε όταν βλέπουμε και τον εαυτό μας πάρα πολύ. Γι' αυτό και στα ερωτικά ισχύει πολύ αυτό. Ερωτευόμαστε τους ανθρώπους που κάνουν αυτά που δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε. Πριν περάσουμε στα ερωτικά. Παρένθεση. Πριν περάσουμε, θέλω να μου πεις, να μην το πάμε στο επίπεδο της ψήφου. Θέλω να μου πεις τι πιστεύεις, εάν η ελληνική κοινωνία...